Ακούσαμε τους νέους ανθρώπους και υπάρχει ένα εμβολιαστικό momentum για αυτές τις ηλικίες. Μαζί μας στην άκρη της σύνδεσης ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Τζορτζίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Καλή Ανάσταση. Και ας ελπίσουμε ότι μαζί με την Ανάσταση θα έρθει και η ελευθερία, σε εισαγωγικά. Και καλή ελευθερία. Ναι, σωστά. Γιατί από ό,τι φαίνεται η διαδικασία του προγράμματος Ελευθερία πάει καλά, ιδιαίτερα για τις νέες ηλικίες. Σας ικανοποιεί αυτό? Ακούστε, η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει περισσότερα εμβόλια. Υπάρχει μια τάση να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις γραμμές εμβολιασμού, όσο μπορεί να είναι εφικτό αυτό, γιατί το δημόσιο σύστημα πιέζεται, γιατί τα ανθρώπινα δυναμικά είναι περιορισμένα. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχουμε κάνει μια πρόταση να, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και με άλλους φορείς, να μπορέσουμε να κάνουμε ανεξάρτητα εμβολιαστικά κέντρα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι ιδιώτες ως εθελοντές ή με κάποια άλλη σύμβαση, ώστε να μπορέσουν οι γραμμές να γίνουν περισσότερες. Αυτό ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι γραμμές εμβολιασμού γίνονται περισσότερες, έρχονται περισσότερα εμβόλια, άρα μπορούν να εμβολιαστούν και πιο χαμηλές ηλικίες. Ουσιαστικά οι πάνω από 30 αυτή τη στιγμή μπορούν να μπουν σε διαδικασία και ήδη μπαίνουν και εμβολιάζονται μαζικά. Αυτό είναι θετικό και αυτό είναι και σημαντικό. Και νομίζω ότι δεν κάνουν και διακρίσεις εμβολίων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμιστεί, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που δείχνουν την δική τους, εγώ θα πω, συνεισφορά στην όλη προσπάθεια στο να χτιστεί αυτό το περιβόητο πια τείχος ανοσίας. Πόσο εύκολα είμαστε στη λεγόμενη κανονικότητα, κύριε Τζορτζίνη? Ακούστε, και πόσο γρήγορα θα πάμε? Είμαστε κοντά, αλλά δεν μπορεί να επέλθει έτσι η κανονικότητα ακόμα. Θα πρέπει να εμβολιαστεί ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Το να κάνουμε επιλογή εμβολίου, αυτό είναι κουτό. Αυτή τη στιγμή το εμβόλιο μας σώζει, ενώ ο μη εμβολιασμός πιθανόν να μας καταστρέψει. Και εμείς κουβεντιάζουμε αν υπάρχει μία στις 300.000 παρενέργεια στο εμβόλιο ή δεν ξέρω τι άλλο. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν ανοίγει η ηλικία μας για εμβολιασμό, η ομάδα μας θα πρέπει να εμβολιαστούμε το συντομότερο δυνατό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε και νομίζω ότι αυτή πρέπει να γίνει. Το συντομότερο δυνατό, με ό,τι διαθέσιμο εμβόλιο έχουμε εκείνη τη στιγμή στη φαρέτρα μας και στο εμβολιαστικό κέντρο που αντιστοιχούμε. Τα κρατάμε όλα αυτά. Η πίεση όμως παραμένει και στο σύστημα υγείας και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των κρουσμάτων. Για παράδειγμα, σήμερα 13 στην περιοχή μας, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με χθες. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη, να το πω έτσι, των κρουσμάτων έχει καθιερωθεί. Θα υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση και πότε? Ακούστε, τώρα με τις μετακινήσεις του Πάσχα, που καλώς ή κακώς, με κάποιους τρόπους, οι Έλληνες είμαστε αρκετά ευρηματικοί στο να προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τις αρχές, ώστε να μπορέσουμε να μετακινηθούμε προς τα χωριά μας. Επομένως, οι μετακινήσεις αυτές θα αυξήσουν πιθανώς το φόρτο και τα κρούσματα στην περιοχή μας, που μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εγώ έχω κάνει έκκληση στους συναδέλφους να μην κάνουν κατάχρηση των ιατρικών λόγων, ώστε κάποιος να μετακινηθεί εντός εισαγωγικών με κάποιο χαρτί μαϊμού ιατρικό. Και αυτό μάλλον έχει γίνει, γιατί οι συνάδελφοι έχουν πειθαρχήσει σε αυτό οι γιατροί. Τώρα, μετά το Πάσχα, ανοίγοντας η εστίαση, θα υπάρχει ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας στο να αυξηθούν τα κρούσματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας, γιατί και ο εμβολιασμός δεν μας άρει τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή πλήσιμο χεριών, αποστάσεις. Αυτό θέλω να πω. Μην πιστέψουμε ότι όλα θα τελειώσουν και να το πω έτσι πολύ γρήγορα και πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι και θα πάμε να περάσουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ξένιαστο ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς και θα υπάρχουν και πιέσεις και μέτρα και προφανώς θα υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με τη δική μας συμπεριφορά. Οποιαδήποτε ελευθερία, να ξέρετε, ξεκινάει από μία βάση και ολοκληρώνεται ίσως και μετά από αρκετό χρόνο ή και χρόνια μετά. Δεν θα τελειώσει το παιχνίδι ή αυτή η δυστυχία έτσι εύκολα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα. Θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι με μέτρα. Δεν το συζητούμε αυτό το πράγμα, αλλά αισιοδοξούμε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην κανονικότητά μας. Οι μεταλλάξεις πόσο μας ανησυχούν, κύριε Τζορτζίνη?
Οι μεταλλάξεις είναι ανησυχητικές, να ξέρετε, γιατί είναι απρόβλεπτο το πώς κινούνται. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε ήδη μία ινδική μετάλλαξη που δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά να ξέρετε ότι όταν υπάρχει μία μετάλλαξη, δυνητικά μπορεί να υπάρξει και μία άλλη μετάλλαξη, πιο ισχυρή από την προηγούμενη. Μάλιστα. Αισιοδοξούμε ότι το εμβόλιο καλύπτει και τις μεταλλάξεις, ή τα εμβόλια μάλλον καλύπτουν και τις μεταλλάξεις, και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε και άλλα εμβόλια που θα καλύπτουν περισσότερο την ανοσία μας. Ακόμα αυτό που δεν ξέρουμε είναι το πόσο μας κρατάει η ανοσία αυτό το εμβόλιο και πόσο καλυμμένοι είμαστε για το χρόνο, ας πούμε, όσον αφορά τον κορονοϊό. Γιατί ο κορονοϊός δεν θα φύγει έτσι εύκολα από τη ζωή μας με ένα μαγικό ραβδάκι και μια χρυσόσκονη. Θα υπάρχει για αρκετό διάστημα στις ζωές μας. Το θέμα είναι η ζωή μας σταδιακά να επανέλθει σε μια κανονικότητα, να επανέλθει σε μια ελευθερία, ώστε να μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, να μπορούμε να πιούμε ένα καφέ με ένα φίλο μας, ένα τσίπουρο το καλοκαίρι, να πάμε στη θάλασσα, δεν ξέρω ό,τι ευχαριστεί τον καθένα, να γυρίσουμε στις δουλειές μας αρμονικά. Όμως μέτρα θα συνεχίσουμε να παίρνουμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ και κάθε καλό και δύναμη σε όλους τους υγειονομικούς. Καλή Ανάσταση σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σε όλη την Ελλάδα.